διοικητικοί κρατούμενοι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν έγγραφα για να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα μας. Χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι δικηγόροι των 8, οι Τούρκοι στρατιωτικοί που προσγειώθηκαν στον Εύρο και καταδικάστηκαν την 5η για παράνομη είσοδο στη χώρα, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από την Καβάλα, όπου και κρατούνταν. Δεν είναι σαφές ακόμα για ποιον λόγο πραγματοποιείται η έκτακτη μεταφορά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το αίτημα που έχουν καταθέσει για χορήγηση ασύλου από το ελληνικό κράτος θα κριθεί από την κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τουρκικό κράτος έχει καταθέσει από την πρώτη στιγμή αίτημα έκδοσης των 8, ώστε να καταδικαστούν για συμμετοχή στο πραξικόπημα της περασμένης εβδομάδας στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή τους, κοντά στα σύνορα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομολογό του, τονίζοντας αργότερα πως ο Νίκος Κοτσιάς τον διαβεβαίωσε για την παράδοσή του στα χέρια του τουρκικού κράτους.